στην ιερά αυτή τελετή του γάμου. Αγαπητοί φίλοι, συγγενείς και φίλοι, αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της παρευρισκομένης Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να Τον παρακαλέσουμε να ενώσει σήμερα τον αδελφό μας τον Νίκο και την αδελφή μας τη Μάρθα με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μία οικογένεια. Αν κάποιος από όλους σας γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ας σιωπά. Αδελφέ, σωτήρι, φέρε προσευχή. Δόξα, Πατέρα. Να σε παρακαλέσουμε, Κύριε μου, να ενώσουμε τα αρισμά του γάμου τους δύο αυτούς νέους. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία αυτή την οποία έκανες για μας. Αμήν, Χριστέ. Για να σώσεις, Κύριε μου, την ανθρωπότητα και να τη φέρεις στον δρόμο τον ίδιο τον δικό σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να αξιώσεις πλέον αυτούς, να προερχθούν στη ζωή τους και να έχουν στήριγμα εσένα τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε, σε προσάζουμε και σε προσκολούμε. Τώρα παραμένουμε ταπεινοί στη χάρη σου, ώστε να τελεστεί το θυσίδιο του γάμου τον ύμνο. Αμήν. Καθίστε, αδερφοί, να ψάλουμε τον ύμνο 541. Ύμνος 541. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός, στο παράδεισο τους πρωτοπλάστους, δύο έθεσ' αυτούς κατ' εικόνα Θεού, και ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε ο Θεέ, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελλονύμφους αυτούς ευλόγησε, Πατέρα. Δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού κι η ζωή τους σαφώς να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε ώστε να σε δοξάζει. Δόξα, δόξα σε θεπίτη. Εγγύασε την τελετή και τους δύο μαζί μελλονύμφους αυτούς ευλόγησε, Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και ενδυνάμων αυτούς και προστάτευα αυτούς, ουράνιε Πατέρα. Δόξα, δόξα σε Θεό, την τελετή και τους δύο μαζί μελλονύμφους αυτούς ευλόγησε, Γησε Πατέρα. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θυσίλ και θύλι επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και νεφίσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και φύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον
και θεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και είπεν Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε τη σάρκα με σάρκα των τόπων αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποία έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Αμήν. Σήμερα, αγαπητά μου αδέλφια και αγαπητοί φίλοι, ήρθαμε προσκεκλημένοι του αδελφού μας του Νίκου και της αδελφής μας της Μάγδας στην τελετή αυτή του γάμου τους, για να παρευρεθούμε, να χαρούμε και ιδιαιτέρως να προσευχηθούμε ο Θεός σήμερα να τους παντρέψει, να τους κάνει μια ευλογημένη, αγία, χαρούμενη οικογένεια από τώρα και μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ο γάμος, βλέπετε, δεν είναι ένας θεσμός τον οποίο ανακάλυψε ο άνθρωπος, αλλά είναι ένας θεσμός τον οποίο δημιούργησε ο Θεός και αποκάλυψε στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο θεσμός του γάμου είναι ιερός. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού λέει, «Άγιος, τίμιος να είναι ο γάμος, εις πάντα στους ανθρώπους, οικείτη αμίαντος». Ο γάμος, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θαύμα και ένα μεγάλο μυστήριο, όπου δύο άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ τους, όπως ήταν ο Νίκος και η Μάγδα πριν λίγα χρόνια, εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους, βρέθηκαν, κοιτάχτηκαν και κάτι έκανε ο Θεός στην καρδιά τους. Όχι στο σώμα τους, στη σάρκα τους, αλλά όχι στον εξωτερικό άνθρωπο, αλλά στον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, ενώ ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται καθημέραν. Έκανε λοιπόν κάτι ο Θεός στον εσωτερικό άνθρωπο και ο Νίκος συνειδητοποίησε, με συναισθήματα βεβαίως, αλλά ιδιαιτέρως κατόπιν προσευχής, και αυτό το ξέρω προσωπικά εγώ και είμαι μάρτυρας, ιδιαιτέρως κατόπιν προσευχής συνειδητοποίησε ότι η Μάγδα δεν είναι μία πολύ καλή σαν όλες τις άλλες τις πολύ καλές αδελφές, αλλά γι' αυτόν είναι μία ιδιαίτερη καλή αδελφή, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του, εάν δεν κάνει λάθος. Απ' την άλλη μεριά, το ίδιο συνέβη και με τη Μάγδα. Η Μάγδα δεν τον ήξερε τον Νίκο. Κάποια στιγμή συναντήθηκαν τα μάτια τους και συνειδητοποίησε και η αδελφή μας η Μάγδα ότι ο Νίκος είναι ένας από τους πολλούς καλούς αδελφούς της Εκκλησίας, αλλά για αυτήν είναι ένας ιδιαίτερος αδελφός που, αν δεν κάνει λάθος, είναι αυτός τον οποίο ο Θεός έχει προσδιορίσει προκαταβολής κόσμου να γίνει άντρας της. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο είναι η αποφυγή του λάθους. Και λάθος κάνουμε με τα πάσης βεβαιότητος όταν ενεργούμε σύμφωνα με αυτό που μας αρέσει σαν άνθρωποι, με αυτό που θέλουμε και με αυτό που νομίζουμε, γιατί όπως ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, έτσι και ο άνθρωπος είναι τριαδικός, είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Θα πρέπει λοιπόν
για να μην κάνουν λάθος, να βεβαιωθούν ότι αυτό που αρέσει στον Νίκο και στη Μάγδα είναι αυτό που αρέσει στο Θεό. Αυτό που θέλει ο Νίκος και η Μάγδα είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και αυτό που νομίζει ο Νίκος και η Μάγδα είναι αυτό που εντέλεται ο Θεός και έχει προετοιμάσει ο Θεός. Και έτσι αποφεύγονται παντελώς τα λάθη. Γιατί όταν συμβεί λάθος, ή ο άνθρωπος θα χάσει την ευκαιρία που ο Θεός του έχει προγραμματίσει για να ζήσει μια ευλογημένη και αγία ζωή, ή θα εκλέξει έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, που η ζωή τους θα είναι μέσα στην απελπισία και τη δυστυχία, καθώς δεν θα είναι αυτά που ο Θεός μπορεί να τα συζεύξει, να τα παντρέψει και να τα κάνει ένα, που είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα είναι αυτό, και γι' αυτό ήρθαμε εδώ προσκεκλημένοι των αδελφών Νίκου και Μάγδας, να προσευχηθούμε ο Θεός σήμερα αυτούς τους ξεχωριστά δύο ανθρώπους, σήμερα ο Θεός να τους κάνει ένα, κατά το λόγο το εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρίσει, γιατί είναι πλέον δεν είναι δύο αλλά είναι ένα. Αυτό λοιπόν συνέβη και στα παιδιά, και υπήρξαν τα σημεία της βεβαιότητος μέσα στην καρδιά του και στη ζωή τους. Πρώτον, δημιουργήθηκε αυτή η έλξης, η αγάπη, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει κανέναν σαρκικό χαρακτήρα, αλλά είναι εντελώς πνευματικός ο χαρακτήρας αυτής της αγάπης, γιατί εμπεριέχει εκτίμηση, τον εκτιμώ σαν αδελφό μου, την εκτιμώ σαν αδελφή μου καλή, σεβασμό, τον σέβομαι σαν αδελφό μου, τον σέβομαι σαν αδελφή μου, και εν τέλει αγάπη, τον αγαπάω σαν αδελφό μου και σαν αδελφή μου, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη σαν φίλοι. Γιατί ο Χριστός τι λέει για την Εκκλησία του? Αδελφή μου, φίλη μου και εν τέλει νύμφη μου. Θα υπάρξει μετά ο σεβασμός, η εκτίμηση και η αγάπη σαν δύο φίλοι, αγαπημένοι, ενωμένοι, ομόψυχοι και ομόφρονες, και εν τέλει θα υπάρξει ο σεβασμός, η εκτίμηση και η αγάπη σαν σύζυγοι. Και τότε παίρνουν την απόφαση, και τα αδέλφια μας πήραν αυτή την ευλογημένη απόφαση, με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είχε, όπως για τον Αδάμ, προετοιμάσει, ενώ κοιμόταν αυτός, είχε προετοιμάσει την Εύα και του την φανέρωσε, και όπως και στην Εύα, ενώ την κατασκεύασε, είχε προετοιμάσει τον Αδάμ προκαταβολής κόσμου για την Εύα, και έτσι ο Θεός τους ένωσε. Και έτσι έχουν αυτή τη βεβαιότητα τα παιδιά, την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός έχει φτιάξει τη Μάγδα προκαταβολής κόσμου για τον Νίκο, και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός έχει φτιάξει τον Νίκο για τη Μάγδα. Εάν δεν είχαν αυτή τη βεβαιότητα, δεν θα μπορούσαν τώρα να καθίσουν εκεί. Και δεν θα μπορούσαν, αλλά δεν θα ήταν αυτό το κάθισμα, κάθισμα ευλογίας. Θα ήταν κάθισμα αρχής ταλαιπωρίας. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού έχει χαρακτηριστικά. Έχει προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά. Εάν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, θα σωθείς. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Έχει πνευματικούς νόμους απαράβατους, τους οποίους αναγνωρίζουμε μελετώντας το Λόγο του Θεού,
Γι' αυτό δεν τα πάτε τα παιδάκια πίσω αυτά, δεν είναι καλό να είναι εδώ μπροστά. Πίσω κάπου. Δεν υπάρχουν παρανυφάκια στο γάμο του Χριστού. Υπάρχουν προσκεκλημένοι για προσευχή. Επαναλαμβάνω και συγχωρέστε με γι' αυτό, ότι ήρθαμε για να προσευχηθούμε για τα παιδιά. Δεν ήρθαμε όπως ο κόσμος να γλεντήσουμε. Ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να προσευχηθούμε ο Θεός να ευλογήσει τα παιδιά. Αμήν, αδερφοί. Ελπίζω. Αμήν. Άρα με συγχωρείτε. Εντάξει. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι να καταλάβουν τα παιδιά σήμερα και όλοι μας, αλλά τα παιδιά σήμερα, ότι η ευλογημένη συνέχεια στη ζωή τους εξαρτάται από αυτούς και όχι από κανέναν άλλον. Η ευλογημένη συνέχεια της οικογένειάς σου, αδερφέ Νίκο, εξαρτάται από σένα. Η ευλογημένη συνέχεια της οικογένειάς σου, Μάγδα μου, εξαρτάται από σένα. Αλλά όχι μόνοι σας στη σχέση του ενός με τον άλλον. Όταν έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, ιδίως τον Αδάμ, τότε του έδωσε μία εντολή. Αφού τον τοποθέτησε στο ωραιότερο τόπο που ίδιος δημιούργησε, έναν παράδεισο μοναδικό, όπως και σένα σήμερα, Νίκο, στον τοποθετεί σε έναν ιδιαίτερο παράδεισο που ο Θεός δημιούργησε και είναι η οικογένειά σου και η Μάγδα. Όπως και σένα, Μάγδα, ο Θεός σε τοποθέτησε σε ένα ιδιαίτερο παράδεισο που είναι η οικογένειά σου και ιδιαίτερα ο Νίκος. Αλλά η εντολή που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ είναι να εργάζεται και να φυλάτει τον παράδεισο. Και είναι πράγματι παράξενο τι θα πει να εργάζεται τον παράδεισο όταν όλα ήταν τέλεια. Και να φυλάτει τον παράδεισο όταν όλα ήταν τέλεια. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το εργάζεται σημαίνει να εργάζεται το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού τότε ήταν να μην φάγει από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Και να φυλάει τον παράδεισο να μείνει πιστός στο Λόγο του Θεού. Όμως, ο παράδεισος αυτός τον οποίο εφύτευσε τότε ο Θεός, το τέλειο μέρος καταστράφηκε. Και το κατέστρεψε ο ίδιος ο Θεός. Όχι γιατί ήθελε, αλλά γιατί δεν μπορούσε να παραμείνει σε αυτόν τον τόπο ο Αδάμ και η Εύα σε παράβαση ανομία και αμαρτία, όπως, και αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ σοβαρό για σας, δεν μπορεί να παραμείνει ο Χριστός μέσα στο δικό σας τον παράδεισο εάν υπάρξει παράβαση, ανομία, αδικία και αμαρτία, καθώς πάσα ανομία είναι αμαρτία και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Ούτε θα αδικείς, ούτε θα σε αδικεί. Ούτε θα παραβαίνει στο Λόγο του Θεού, ούτε θα τον παραβαίνει. Την ευθύνη όμως, και τότε και τώρα, στην οικογένεια ο Θεός τη δίνει στον άντρα, τον οποίον καθιστά κεφαλή της γυναικός, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και τη γυναίκα την καθιστά δόξα του ανδρός. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συγκλονιστικό. Οι άνδρες πρέπει να αγαπάτε τας γυναίκας σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αγάπης του για την Εκκλησία? Παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ της Εκκλησίας. Σε ποιον? Στον κρίνοντα δικαίως. Θα παραδώσεις τον εαυτό σου στον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Χριστού και διαπνεύματος Αγίου υπέρ της Μάγδας. Παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας αυτήν με το λουτρό του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού, και να παραστήσει αυτήν, ο Χριστός, την Εκκλησία του,
να παραστήσει αυτήν στον εαυτό του ένδοξη εκκλησία, μία ξακυλίδα ηρητίδα ητήτων τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμονος. Αυτή ήταν η ευθύνη του Χριστού και αυτή σήμερα είναι η ευθύνη δική σου, Νίκο. Η ευθύνη δική σου είναι ο αγιασμός της Μάγδας. Αυτή είναι η ευθύνη δική σου. Από σένα θα περάσει ο αγιασμός της Μάγδας, από τη συμπεριφορά σου και ιδιαιτέρως από την αγάπη σου. Εάν την αγαπάς, την εκτρέφεις, την περιθάλτεις, τη φροντίζεις, δεν είσαι πικρός μαζί της, τότε την κάνεις ευτυχισμένη, γιατί δεν στη δίνει ο Θεός για να σε κάνει ευτυχισμένο, στη δίνει ο Θεός για να την κάνεις ευτυχισμένη. Άρα λοιπόν, από την αγάπη που θα δείχνεις στον Πατέρα Θεό, και ο αγαπών με λέει ο Χριστός είναι ο έγοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, από την αγάπη που θα δείχνεις στον Πατέρα Θεό, στον Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα το Άγιο, και η οποία αγάπη του Θεού θα εκχέεται στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου, αυτή η θεϊκή αγάπη, όχι σαρκική, αυτή η θεϊκή αγάπη θα έχει αντίκτυπο, θα έχει αποτέλεσμα στην γυναίκα σου τη Μάγδα, στον αγιασμό της, στην ένδοξη παρουσία της και στο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να την καταστήσει δόξα σου. Εσύ αδελφοί είσαι η δόξα του Νίκου, όπως ο Χριστός, η Εκκλησία είναι η δόξα του Χριστού. Άρα λοιπόν, να ξέρεις, οποιαδήποτε συμπεριφορά σου αρνητική έξω από το θέλημα του Θεού έχει φοβερό αντίκτυπο στον άντρα σου, στα παιδιά σου, στον παράδεισο που σας χαρίζει ο Θεός σήμερα, στην οικογένειά σας. Όσο λοιπόν εσύ, Νίκο, θα αγαπάς τη γυναίκα σου, θα τη φροντίζεις, θα την περιβάλλεις με αγάπη Θεού, θα την προσέχεις, θα είσαι τρυφερός, δεν θα είσαι πικρός, τόσο η Μάγδα θα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά της, θα γεμίζει η καρδιά της με αγάπη Θεού και τόσο πιο πολύ θα σε αγαπάει η Μάγδα. Και έτσι, όσο πιο πολύ την αγαπάς εσύ, τόσο πιο πολύ θα τα αποκρίνεται στην αγάπη σου η Μάγδα. Και όσο πιο πολύ τον αγαπάς Μάγδα, τόσο πιο πολύ θα ανταποκρίνεται. Και μέρα με την ημέρα, η πορεία της ζωής σας θα είναι από αγάπη σε αγάπη, από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, από χαρά σε χαρά και από ευτυχία σε ευτυχία. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θα είναι ο καρπός σας καλός. Θα έχετε καρπό καλό. Και ο καρπός σας δεν είναι μόνο ο καρπός της κοιλίας, αλλά ο καρπός σας είναι αυτός καθεαυτός ο γάμος σας, αυτή καθεαυτή η ένωσή σας. Θα καρποφορεί η αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή σας και θα γίνεστε όλο και πιο ευλογημένοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Εάν δεν πάρετε που έχετε πάρει σοβαρή απόφαση, όχι μόνο να παντρευτείτε για να είσαστε που θα είσαστε ευτυχισμένη οικογένεια, ευλογημένη οικογένεια με χαρούμενα παιδιά που τα παιδιά σας θα καμαρώνουν για σας, θα λένε μα τι καλό πατέρα έχουμε, γιατί ο Θεός θα σε συστήνει στα παιδιά σου και ο Θεός, Μάγδα μου, θα σε συστήνει στα παιδιά σου. Όχι μόνο θα έχετε καλή μαρτυρία στους γονείς σας, γιατί ο Θεός θα σε συστήνει στους γονείς σου και στα πεθερικά σου, που είναι γονείς σου, και ο Θεός και σένα, Μάγδα μου, θα σε συστήνει στους γονείς σου και στα πεθερικά σου, που θα είναι γονείς σου. Η μαρτυρία σας θα γίνεται όλο και πιο ευλογημένη, η ζωή σας όλο και πιο χαρούμενη, και αν πάρετε, που έχετε πάρει τελικά απόφαση στερεή, να υπηρετήσατε τον Ιησού Χριστόν, σαν άτομα αλλά και σαν οικογένεια, τότε ο Θεός θα σας καθιστά καταστήσει οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Δηλαδή θα μπορείτε να υπηρετείτε Ιησού Χριστόν πραγματικά Κύριό σας και Θεό σας. Θα μπορείτε να υπηρετείτε την Εκκλησία πραγματικά δια Πνεύματος Αγίου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία είναι ο Κύριος. Αλλά περισσότερο απ' όλα θα μπορείτε πραγματικά να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον, τα παιδιά σας και η οικογένεια όλοι μαζί θα είναι μια ευλογημένη και αγία οικογένεια. Αυτό είναι το μέλλον σας, με μια προϋπόθεση.
Όπως είπαμε, εσύ Νίκο να αγαπάς τη Μάγδα και εσύ Μάγδα να αγαπάς τον Νίκο. Εσύ να την αγαπάς με την αγάπη του Θεού, να τη φροντίζεις, να την περιθάλπτεις, να την εκτρέφεις, να μην την πικραίνεις, να την ενισχύεις, να την παρηγορείς, γιατί είναι άνθρωπος και είναι σκεύος ασθενέστερο. Και η δουλειά σου είναι να την ενισχύεις, να την παρηγορείς και να τη στηρίζεις. Αλλά και εσένα Μάγδα μου, η ευθύνη σου είναι να τον κάνεις ευτυχισμένο. Και η δουλειά σου είναι, όπως λέει ακριβώς ο Απόστολος Πέτρος, πολύ, πραγματικά πολύ θαυμαστά. Διότι εάγιε γυναίκες του Θεού, μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν, αγαθοποιούσαν, καθώς εσείς γεννηθήκατε τέκνα Θεού. Η ζωή σου θα είναι εν τη αγαθοποιία του Θεού. Ό,τι πράττεις θα είναι αγαθό. Και αν κάτι δεν κάνεις καλό, ο Θεός θα το κρύβει και θα το παρουσιάζει αγαθό, γιατί σας αγαπάει. Αρκεί η αγάπη σου να σε οδηγεί να σέβεσαι τον άντρα σου, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου, όχι με υποταγή δουλείας, με υποταγή αγάπης. Και τότε αυτό που θα κάνει ο Θεός θα είναι κάτι που είναι πέρα από το ανθρώπινο. Θα είναι κάτι που θα είναι ουράνιο. Θα ενώσει, γιατί αυτό είναι το έργο του Χριστού, να συγκεφαλαιώσει, να συμφιλιώσει τον ουρανό με τη γη. Και πώς θα συμφιλιώσει τον ουρανό με τη γη? Μέσα στην οικογένειά σας. Δεν θα μπορεί να εισέλθει πνεύμα πονηρίας, δεν θα μπορεί να εισέλθει κακό, δεν θα μπορεί να εισέλθει αμαρτία, γιατί ο Χριστός θα είναι ο υπερασπιστής σας, θα είναι ο φύλακάς σας, θα είναι ο σύντροφός σας. Πολλές φορές, όμως, μέσα στην καρδιά σας, και τώρα ακόμη, και σε λίγο, και αύριο, και μεθαύριο, θα δημιουργηθεί ένα παράπονο, θα δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, θα δημιουργηθεί κάτι που δεν είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού Πατρός. Δεν γίνεται, γιατί η καρδιά όλων των ανθρώπων είναι απατηλή, περπάντα και σφόδαλα διεφθαρμένη. Θα δημιουργηθεί μια παρεξήγηση μέσα στην καρδιά σας, και ο ένας προς τον άλλον, και προς τον Λόγο του Θεού, και προς κάποιον άνθρωπο, και με την Εκκλησία, θα δημιουργηθούν αυτά. Αυτά όμως είναι κάτι που αν δεν τα εργαστείτε όπως ο Αδάμ στην εντολή του Θεού και δεν προσέξετε να φυλάξετε τον παραδεισό σας, θα πάρουν διαστάσεις. Και αυτές οι διαστάσεις, εάν δεν ζητήσετε βοήθεια από το Θεό, μπορούν να φέρουν καταστροφή του παραδείσου σας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Εύκολα καταστρέφεται μια οικογένεια, και έξω στον κόσμο πολύ εύκολα, και μέσα στην Εκκλησία πολύ δύσκολα, έως αδύνατον. Γιατί? Γιατί και αυτό είναι το σοβαρό που θέλω να, με τη χάρη του Χριστού, να ακούσετε σήμερα. Εάν ο Χριστός είναι ανάμεσά σας, δεν κινδυνεύετε από τίποτα. Εάν μάθετε από σήμερα, σήμερα κάποια στιγμή θα βρεθείτε μόνοι σας, εσύ και η Μάγδα, η Μάγδα και εσύ και κανένας άλλος, όχι κανένας άλλος εκεί, θα είναι και ο Χριστός. Εάν το κατανοήσετε αυτό σήμερα το βράδυ, ότι δεν είσαστε μόνοι σας, και γονατίσετε σε αυτόν που είναι μαζί σας και περιμένει να γονατίσετε, και φέρεις εσύ Νίκο μου μια προσευχή, αδελφέ μου Νίκο, στον πατέρα σου τον ουράνιο, εν το ονόματι του Χριστού, να φυλάει τον παραδεισό σας, να φυλάει την οικογένειά σου, να φυλάει τη Μάγδα σου, να φυλάει τη ζωή σου, να σας φυλάει κατά πάντα, ό,τι αν ζητήσετε, σήμερα ειδικά, από τον πατέρα σας τον ουράνιο, ο Θεός θα σας το δώσει. Εκείνο όμως που ιδιαιτέρως θα ζητήσεις, είναι αυτό που είναι η ευθύνη σου. Φύλαξε τη σε αγιασμό μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και εσύ Μάγδα μου, όταν θα βρεθείτε μόνοι σας, δεν θα είσαστε μόνοι σας, αφού προσευχηθεί ο Νίκος την προσευχή του στον Πατέρα τον Ουράνιον, το όνομα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, στη συνέχεια θα προσευχηθείς εσύ, θα προσευχηθείς στον Πατέρα σου τον Ουράνιο, εν το όνομα του Ιησού Χριστού και θα πληστείς Πνεύματος Αγίου, και θα ζητήσεις αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, εσύ να είσαι δόξα Του και αυτός να είναι
πραγματικά ο εκπρόσωπος της Βασιλείας των Ουρανών στη ζωή σου. Δηλαδή στην πραγματικότητα, κατ' υπερβολή λέω, ο Κύριός σου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός σου και Θεός σου, αλλά κεφαλή του είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν προσευχή σου σε Αυτόν, να είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα, στο έργο του Θεού. Να προσευχηθείς με όλη την καρδιά σήμερα, γιατί ό,τι του ζητήσεις σήμερα που είναι ιδιαίτερη μέρα, που ο Θεός θα σας παντρέψει και θα σας κάνει μία σάρκα, να μην μείνετε μόνο σε αυτό. Να γίνετε μία σάρκα, μία ψυχή και ένα πνεύμα. Και δεν μπορείτε να γίνετε πέραν από τους μία σάρκας ανθρώπινα, εάν δεν ζητήσετε από τον Πατέρα σας τον ουράνιο να σας ενώσει και να σας κάνει ένα. Μία σάρκα, μία ψυχή και ένα πνεύμα. Τι σημαίνει μία ψυχή? Να έχετε την ενότητα της πίστεως. Την ενότητα της πίστεως, το Λόγο του Θεού. Και ένα πνεύμα, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Ένα φρόνημα, το φρόνημα του Χριστού. Αυτό θα σας φέρει στην απόλυτη ενότητα και στην απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία σαν οικογένεια. Θα σας βλέπουμε και θα σας καμαρώνουμε. Θα σας βλέπουμε και θα χαιρόμαστε. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι ο Χριστός θα σας βλέπει και θα σας χαίρεται. Θα σας βλέπει και θα σας καμαρώνει. Θα σας συστήνει και θα σας κάνει τύπο του ποιμνίου για τα νέα ζευγάρια που πρόκειται σε λίγο να έρθουν σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται εσείς εδώ στο να παντρευτούν. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η ευθύνη σου ενώπιον της Μάγδας. Δεν είναι μόνο η ευθύνη σου, Μάγδα, ενώπιον του Νίκου. Αλλά είναι η ευθύνη και των δυο σας ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Να γίνετε, να είστε τύπος του ποιμνίου, παράδειγμα προς μίμηση. Να την αγαπάς και να φαίνεται. Να τον αγαπάς και να φαίνεται. Να την κάνεις ευτυχισμένη και να φαίνεται το πρόσωπό της ότι είναι χαρούμενο. Να τον κάνεις ευτυχισμένο και να φαίνεται ότι τον καμαρώνεις, δοξάζεις τον Θεό για τον Νίκο και ευχαριστείς τον Θεό και είσαι ευγνώμων στον Θεό για τον Νίκο. Ερώτηση είσαι? Και εσύ να δοξάζεις τον Θεό, να ευχαριστείς τον Θεό για τη γυναίκα που σου χάρισε, να την καμαρώνεις και να είσαι ευτυχισμένος και ευγνώμων στον Θεό γιατί σου χάρισε μια τέτοια γυναίκα. Είσαι? Εάν είσαστε πραγματικά, σήμερα να το εκφράσετε, όχι σε μένα, ούτε σε κανέναν άνθρωπο, στον Πατέρα σας στον ουράνιο. Ευχαρίστησέ τον. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τη γυναίκα που μου χάρισες και που μου χαρίζεις. Ευλόγησέ τη. Κάτι να είναι ευλογημένη σε όλη της τη ζωή. Βοήθησέ με να την κάνω ευτυχισμένη. Και το ίδιο και εσύ, Μαγδούλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαρίστησε το Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον Νίκο που μου έδωσες για άντρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε μου. Ευλόγησέ τον όμως πολύ. Ευλόγησέ τον να είναι πάντοτε στην παρουσία του Θεού ένα παλικάρι, ένας άντρας πίστεως. Και βοήθησέ με και εμένα να είμαι κοντά του, βοηθός του και να είμαστε μια ευλογημένη οικογένεια. Αμήν, παιδιά μου. Κάντε το, σας παρακαλώ αυτό. Είναι μια αρχή που πραγματικά έχει ένδοξη συνέχεια. Ευλογημένη συνέχεια. Έχει κάτι που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει, Νίκο μου, να έχεις γυναίκα που όχι μόνο σε αγαπάει, σε καμαρώνει, χαίρεται για σένα, είναι ευγνώμων στο Θεό, γιατί είσαι ο καλύτερός της φίλος, είσαι ο καλύτερός της αδελφός και είσαι και ο μοναδικός σύζυγος. Δεν μπορείς να καταλάβεις, Μάγδα μου, τι σημαίνει να σε καμαρώνει ο άντρας σου, να δοξάζεις τον Θεό για σένα, όχι τώρα, σε όλη σας τη ζωή, γιατί τα χρόνια περνάνε, έρχονται δυσκολίες και πραγματικά ο Νίκος να λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί μου χάρισες την καλύτερη, δεν μου άξιζε, και να σου πω, Νίκο μου, κάτι, πες το στο Θεό, δεν μου αξίζει, Μάγδα. Και να σου πω, Μάγδα μου, κάτι, πες το Θεό, δεν μου αξίζει ο Νίκος. Είσαστε και τα δυο πολύ όμορφα παιδιά, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, η ομορφιά περνάει. Είσαστε και τα δυο καλοί αδερφοί, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Θέλω να ζητήσετε από το Θεό να σας κάνει καλούς, ευλογημένους συζύγους. Να πραγματικά να βλέπει, να βλέπουμε εμείς που είμαστε γύρω σας, να βλέπουν οι γονείς σας που είναι δίπλα σας, να βλέπουν τα παιδιά σας που σε λίγο θα κάνετε, ότι είστε αγαπημένοι, ότι είσαστε ένα, ότι τη φροντίζεις, ότι την αγαπάς και ότι την κάνεις ευτυχισμένη. Και να λένε, Κύριε, τι ευλογημένο πατέρα που μου χάρισες. Και η Μάγδα να λέει, Κύριε μου, σε όλη της τη ζωή, τι ευλογημένο σύζυγο που μου χάρισες. Θα κάνουμε λάθη,
αλλά τα λάθη δεν θα επιτρέπει ο Θεός να πληγώνουν. Θα γιατρεύεται αμέσως η καρδιά. Δεν ισχυρίζομαι, ούτε ο λόγος του Θεού ισχυρίζεται. Αντιθέτως, μας βεβαιώνει πολλά πτεωμένα πάντες. Σε πολλά που θα κάνεις θα φταίς για τη Μάγδα. Σε πολλά που θα κάνεις Μάγδα θα φταίς για τον Νίκο. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει γιατρός, υπάρχει βάλσαμο, υπάρχει Θεός αγάπης ισχυρός που όλα αυτά τα παίρνει και μεταβάλλει. Τα πάντα. Τα πάντα μεταβάλλονται υπέρ και για το καλό των αγαπώντων το Θεό. Άρα λοιπόν σήμερα παίρνετε αυτή την απόφαση. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Αμήν. Και τον πλησίον σου. Ποιος πλησίον δεν υπάρχει από αυτός σαν τον εαυτό σου. Και την αδελφή σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Και τη γυναίκα σου σαν στο σώμα σου. Να τα ξαναπώ, θα δοξάζεις το Θεό και να τον παρακαλέσεις. Κύριε, κάνε με να αγαπάω τη φίλη μου, όπως εσύ Χριστέ μου αγαπάς τους φίλους σου, το φίλο σου εμένα. Κάνε με, Κύριε, να αγαπάω την αδελφή μου, όπως εσύ Χριστέ μου με αγαπάς. Και κάνε, Κύριε, να αγαπάω τη γυναίκα μου, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Αμήν. Και εσύ Μαγδούλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού προσευχή σου σήμερα. Κύριε, κάνε με να υποτάσσομαι με υποταγή αγάπη στον άντρα μου, όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Κάνε με να αγαπάω το φίλο μου και δεν έχω άλλο φίλο στον κόσμο αυτό παρά μόνο τον Νίκο και ευλόγησέ τον, Κύριε μου. Και κάνε με να τον κάνω χαρούμενο και κάνε με να αγαπάω τον αδελφό μου όπως εσύ με αγαπάς, Χριστέ μου. Και κάνε με να αγαπάω τον άντρα μου όπως η Εκκλησία το Χριστό. Εάν κάνετε αυτή την ευλογημένη αρχή με επίγνωση της αληθείας, με προσευχή στον Πατέρα σας στον ουράνιο, δεν ξέρετε τι κερδίζετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορεί ανθρώπινο μυαλό να διανοηθεί σε τι οικογένεια μπαίνεις και σε τι οικογένεια, Μάγδα μου, μπαίνεις εσύ. Μία οικογένεια χριστιανού, χριστιανική, για να το πω πιο σωστά, μία οικογένεια Χριστού. Αλλά αυτή η οικογένεια του Χριστού έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά προς τους έξω. Πρώτον, μάθετε να τιμάτε τους γονείς σας για να γίνετε σε σας καλό πάντοτε και να είστε μακροχρόνιοι. Και το μακροχρόνιο εγώ το λέω αιώνιοι. Αλλά μάθετε, μάθε Νίκο, να τιμάς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και, όπως λένε οι άνθρωποι, τον πεθερό σου και την πεθερά σου με τιμή που αξίζει στους γονείς σου. Με τιμή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και εσύ Μάγδα, μάθε να τιμάς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον πεθερό σου και την πεθερά σου με τιμή Ευαγγελίου. Και επειδή δεν μπορείτε να το μάθετε μόνοι σας, ζητήστε το κι αυτό, γιατί έχει αποτέλεσμα η ζωή σας να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, από ευλογία σε ευλογία. Ζητήστε να αγαπάτε και να τιμάτε τους γονείς σας και οι δυο με τιμή του Ευαγγελίου, για την αξιοτιμή ενώπιον του Θεού. Και τέλος, να μάθετε και κάτι άλλο. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζους οικοδομούντες. Μην νομίζεις, Νίκο μου, ότι μπορείς να κάνεις τίποτα στο σπίτι σου. Μην νομίζεις, Μάγδα, ότι μπορείς να οικοδομήσεις το σπίτι σου. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνούσιν οι φυλάτωτες. Μην νομίσετε ότι μπορείτε να φυλάξεις, εσύ μπορείς να φυλάξεις τη γυναίκα σου ή τον εαυτό σου. Και μην νομίζεις, Μάγδα μου, ότι εσύ μπορείς να φυλάξεις τον άντρα σου, τον εαυτό σου, ή εσείς μπορείτε να φυλάξετε τα παιδιά σας. Το τελευταίο αίτημα είναι λοιπόν: φύλαξε μας, Κύριε. Οικοδόμησε μας, Κύριε. Είναι πολλά, θυμηθείτε τα όμως. Ζητήστε από το Θεό να σας τα θυμίσει. Φύλαξε μας, Κύριε μου. Οικοδόμησε μας, Κύριε μου. Σε παρακαλώ. Και τότε θα περπατήσετε με ασφάλεια τα βήματα του Χριστού. Στα ίχνη του Χριστού θα περπατάτε. Ευλογημένοι, άγιοι, καθαροί, έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών, για την αρπαγή της Εκκλησίας που είναι και ο σκοπός της ζωής σας. Είναι. Γι' αυτό
ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα άλλα που σας είπα περιέχονται μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Συζητήστε όμως πρώτα απ' όλα να σας έχει έτοιμους ο Θεός για την αρπαγή της Εκκλησίας. Τα άφησα τελευταίο γιατί είναι το σημαντικότερο. Προσευχή σου να την έχει έτοιμη για την αρπαγή της Εκκλησίας. Για φαντάσου να σε αρπάξει και να μείνει κάτω, γιατί λέει δύο είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Τι τραγικό θα είναι για σένα. Και για φαντάσου να σε αρπάξει εσένα και να μείνει κάτω ο Νίκος. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού. Θα ζητήσει τη Βασιλεία του Θεού για τη Μάγδα πρώτα και μετά για σένα. Θα ζητήσει τη Βασιλεία του Θεού για τον Νίκο πρώτα και μετά για σένα. Θα ζητήσετε τη Βασιλεία του Θεού για σας και για τα παιδιά σας. Αμήν. Αμήν. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα τώρα να προσευχηθούμε. Ας σηκωθούμε σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να ακούσετε με μεγάλη προσοχή, γιατί η ομολογία σας αυτή δεν είναι ενώπιον των ανθρώπων, είναι ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων και της παρευρισκομένης Εκκλησίας. Αγαπητέ μου αδελφέ Νίκο, είσαι απολύτως βέβαιος ότι Κύριος ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή μας τη Μάγδα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να παραλάβει την Εκκλησία του σαν νύμφη και κοσμημένη? Είσαι απολύτως σίγουρος? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία μέσα σου? Καμία αμφιβολία. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού, αδερφέ. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Υπόσχεσαι, αδερφέ μου Νίκο, ότι θα αγαπάς αυτήν όπως το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Υπόσχεσαι στο Θεό? Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου? Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί με τη Μάγδα κατά γνώσην, αποδίδοντας τιμήν σε αυτήν ως συσκεύος ασθενέστορο και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Θα προσεύχεσαι δηλαδή να ξέρεις τι τη στενοχωρεί, να το αποφεύγεις, τι της δίνει χαρά, να το επιδιώκεις. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος, ας μη χωρίζει. Αμήν. Αγαπητή μου αδελφή Μάγδα, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος μας και Θεός μας σου δίνει αυτή τη στιγμή τον αδελφό μας τον Νίκο για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριον Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη? Είσαι απολύτως βεβαία? Καμία αμφιβολία? Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι τον Νίκο πάντοτε καθώς πρέπει εν Κυρίω? Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου? Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί του κατά γνώση και θα υποτάσσεσαι σε Αυτόν, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου? Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από τον Νίκο παρά μόνο ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο? Μετά την ομολογία σας αυτή, εγώ Γιώργος ο Κοροβέσιος, νόνιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύττω το εις συζύγους και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Το δεξί. Σας παρακαλώ όλοι μαζί να προσευχόμαστε, αδερφοί. Αγκαλιάσέ τον.
Πατέρα μας αγαπημένη, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δύο αυτά παιδιά, για τον αδελφό μας τον Νίκο, Κυριέ μου, για την αδελφή μας τη Μάγδα, αγαπημένα μας αδέλφια, αγαπητοί μας φίλοι, Κυριέ μου, αλλά ιδιαιτέρως αγαπημένα παιδιά σου, Θεέ μου, τα φέρνουμε ενώπιον σου την ώρα αυτή με ευγνωμοσύνη, στο όνομα του Χριστού με απόλυτη ευγνωμοσύνη, γιατί εσύ, Κύριε Θεέ μου, έφερες τον έναν κοντά στον άλλον, αποκάλυψες τον έναν στον άλλον και αυτή τη στιγμή παντρεύεις και ενώνεις τον έναν με τον άλλον με τον ιερό δεσμό του γάμου για όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε πάρα πολύ, αφού σου δίνουμε τη δόξα με ευγνωμοσύνη, σε παρακαλούμε πάρα πολύ να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους, από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από θλίψεις, από ασθένειες, από κάθε κακό, Πατέρα, από τον διάβολο και σατανά. Να τους φυλάς εσύ, να τους έχεις πάντοτε αγαπημένους, ενωμένους, υποτεταγμένους στο λόγο σου, υπάκουος στο λόγο σου. Να αγαπάει ο Νίκος, Κύριε Θεέ μου, με αγάπη Θεού τη Μάγδα. Να αγαπάει και να σέβεται η Μάγδα τον Νίκο, σε παρακαλούμε, και όλοι μαζί να τους βλέπουμε και να τους αγαπάμε και να ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το ζευγάρι που εσύ χάρισε στην Εκκλησία σου. Και τώρα στο όνομα του Χριστού αφιερώνουμε σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα σου, το Άγιο επί το Λόγο σου. Καθώς όμως εσύ σε Αυτόν, επί το Λόγο σου λοιπόν, σε παρακαλούμε ευλογών πάντοτε να τους ευλογείς, πληθύνων πάντοτε να τους πληθύνεις και πάντοτε να τους έχεις έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παιδιά αυτά. Αμήν, Κύριε. Σε φιλήσω πάλι μας. Σ' αγαπάω. Δεν άρεσε. Καθίστε, αδερφοί. Θα ψάλουμε τον ύμνο 543 και τα αδέλφια μας θα σας μοιράσουν ως ήθιστε τις μπουμπουνιέρες. Ύμνος 543. Ο Δημιούργε των πάντων αγαθών συγχωρήγε ποιητή των πρωτοπλάστων ας δοξάζουμε Θε, Συ Θε, πλούσια τις ευχές του νυμφή. Σ' αρέσει που έρθουμε. Σε στο γάμο τη θαλέρα και ευλό κατόπιν με το θαύμα τη γανά σύθε πλούσια τις ευχές στους νηφίους και για πάντα. Δεν τον θέλουμε. Και εγώ θέλω, ενώσε συγκετεύουμε Πατέρα με το πνεύμα σου. Θα με ξέχναγες, ε. Ο νύφος τούτους σοι ευλόγησε Θεέ, σοι Θεέ δώρησε πλούσια σε στους ένωσε τόσα αγάπη και ειρήνη για να είναι
και με στη ψυχή καλύνει όσο ζουν επί της γης σοι Θεέ δώρισε τις ευχές τους νηφίους και στους ένωσε δώσε να πίστη σου δούλη του Χριστού σοι δυνατέ και με στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσέ Θεέ, σοι Θεέ. Και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και μες στη ψυχή λύνει όσο ζουν σοι Θεέ δώρισε δοξιά τους νηπίους και τις ψυχές τους. Αμήν. Εδώ τελειώσαμε. Σας θυμίζω ότι είμαστε όλοι προσκεκλημένοι σε έναν άλλο γάμο. Μοναδικό, το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Εύχομαι να μην λείψει κανείς μας από αυτό το γάμο. Τώρα οι νεόνυμφοι θα σταθούν εδώ μπροστά μαζί με τους γονείς και τους συγγενείς και εμείς θα περάσουμε από αυτό το διάδρομο να τους συγχαρούμε, να χαρούμε με τη χαρά τους και θα φεύγουμε από αυτό το διάδρομο ώστε όλα να γίνουν ευσχημόνως και κατά τάξη. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Για έλα, θα σας φιλήσω. Θα πεινώσουμε. Αλληλούια! Αλληλούια! Στάλα!